Τελ Χαλκιδικής. Ασφαλής και συνεχής μετακίνηση με σύγχρονο στόλο οχημάτων και εξειδικευμένο προσωπικό. ΚΤΕΛ Χαλκιδικής. 60 χρόνια κοντά σας και συνεχίζουμε. Εναρχήν λεμονιάδης. Στους πρόποδες του αγιασμένου όρους του Άθο, μπροστά στα πεντακάθαρα νερά του Αγίου Όρους, λιμνάζει απόλαυση από το 1957. Ρεστοράν Λεμονιάδης. Το πρώτο ρεστοράν που δημιουργήθηκε στην Ουρανούπολη. Και συνεχίζει να έρχεται πρώτος στις προτιμήσεις σας, γιατί είναι μπροστά στο κύμα. Γιατί σφραγίζει τη γεύση με ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά από ντόπια καΐκια. Αγιορείτικη κουζίνα με γνήσια και αγνά υλικά ντόπιας παραγωγής. Και φυσικά εκλεκτή και μεγάλη κάβα κρασιών. Σε ένα χώρο που σέβεται και ξέρει να εξυπηρετεί τους φιλοξενούμενούς του. Ρεστοράν Λεμονιάδης. Ανοιχτά όλη μέρα, κάθε μέρα, στον πεζόδρομο της Ουρανούπολης Χαλκιδικής. Γιατί στους πρόποδες του αγιασμένου βουνού του Άθο είναι λογικό να συμβαίνει και το θαύμα της γεύσης. Όταν το τυρί φτιάχνεται στο χωριό, έχει το όνομά του. Χωριάτικο Καραγιάννη. Κατσικίσιο τυρί στην τζαντίλα με το παραδοσιακό σχήμα. Κατσικίσιο που έχει γεύση από χωριό. Με αυτό μεγάλωσαν και μεγαλώνουν γενιές και γενιές. Χωριάτικο Καραγιάννη. Διατηρεί την παράδοση. Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο επίκεντρο εδώ από τη Γνώμη Τηλεόραση για όλη την κεντρική Μακεδονία. Οικονομία είναι το απόψινό θέμα της συζήτησής μας. Και θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με κάποιες λέξεις που ίσως δεν αρέσουν σε κανέναν μας όταν τις ακούμε. Όπως είναι χρεοκοπία, πληστηριασμός, απειλητικά τηλεφωνήματα από εισπρακτικές εταιρείες, τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι, μειωμένες καταθέσεις, επιδόματα λόγω COVID και όλα αυτά. Πράγματα που πήγαν πολύ πίσω
την ελληνική οικονομία. Θα τα συζητήσουμε όμως όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, με τον οικονομολόγο και σύμβουλο επιχειρήσεων, τον κύριο Παναγιώτη Θεοδωρίδη, τον οποίο έχω την τιμή να φιλοξενώ. Καλησπέρα, κύριε Θεοδωρίδη. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλο. Ευχαριστώ που είστε μαζί μου εδώ. Δυστυχώς όμως, κύριε Θεοδωρίδη, εσείς πολύ καλά κάνετε τη δουλειά σας, αλλά υπάρχουν κάποιες εκφράσεις, κάποιες λέξεις που ίσως δεν μας αρέσουν. Ας πούμε, πτώχευση, χρεοκοπία, εισπρακτική εταιρεία, απλήρωτα δάνεια, πληστηριασμοί. Έπιασα τα χειρότερα τώρα. Δυστυχώς όμως και αυτά είναι μέσα στην οικονομική ζωή μας και θα πρέπει να τα λέμε και για να τα αναλύουμε. Να αρχίσω, κύριε Θεοδωρίδη, με τις ελληνικές τράπεζες. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στις ελληνικές τράπεζες σε σχέση πάντα, και σας βάζω και αυτήν την παράμετρο και παρακαλώ να μου απαντήσετε γιατί σίγουρα θα μπορείτε, σε σχέση με κάποιες πωλήσεις δανείων που έχουν γίνει σε κάποιες ΣΕΠΑΡ, σε κάποιες ιδιωτικές μετοχικές εταιρείες οι οποίες αγόρασαν ένα κομμάτι ψωμί και απειλούν τώρα με κατασχέσεις. Αρχίστε εσείς όπως θέλετε. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Θα πρέπει να δούμε λίγο, είναι δύο ξεχωριστά κομμάτια. Είναι το τραπεζικό σύστημα μέχρι το τέλος του 2019, όπου εκεί είχαμε... Προ-COVID εννοείται. Προ-COVID, μάλιστα. Ακριβώς. Μάλιστα. Η εικόνα αυτή ήταν 130 δισεκατομμύρια ευρώ καταθέσεις από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Περίπου 110 δισεκατομμύρια ήταν από νοικοκυριά και 20 δισεκατομμύρια από επιχειρήσεις. Μάλιστα. Με στοιχεία τον Ιούλιο του 2001, το 2021, δηλαδή 1,5 χρόνο μετά, αυτά τα στοιχεία έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Οι σημερινές καταθέσεις ξεπερνάνε τα 170 δισεκατομμύρια ευρώ. 40 δισεκατομμύρια είναι από τις επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα 130 δισεκατομμύρια είναι από τα νοικοκυριά. Τι βλέπουμε λοιπόν? Βλέπουμε μία αύξηση σημαντική στις καταθέσεις, περίπου 30 δισεκατομμύρια μέσα σε 1,5 χρόνο. Δεν με λίγα λόγια, επί COVID ο κόσμος, κύριε Θεοδωρή, δεν ξόδευε χρήμα. Ακριβώς. Τα οποία τα αποταμίευε, να το λέμε απλά. Επομένως, το γεγονός ότι δεν είχαμε κατανάλωση από τη στιγμή που ήμασταν μέσα στα σπίτια μας, δημιούργησε ένα σοβαρό αποθεματικό για τις τράπεζες. Μάλιστα. Το κακό όμως είναι εδώ, κύριε Θεοδωρή, το παράλογο, το δύσκολο, ότι αυτά τα χρήματα τα μάζεψαν πάλι οι τράπεζες, αλλά δεν πήγαν στην οικονομία, στην κυκλική οικονομία. Στον μπακάλι, στον μανάβι, στον ψαρά, στη διασκέδαση, λέω εγώ. Το δεδομένο είναι το εξής. Ναι. Γιατί μιλήσατε για τα κόκκινα δάνεια. Ναι, ναι. Τα κόκκινα δάνεια το 2016 ήταν 116 δις. Μάλιστα. Μεσούς της κρίσης. Πολύ πριν τον κορονοϊό. Σήμερα είναι κοντά στα 50 δισεκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι τράπεζες, οι συστημικές τράπεζες, έχουν πουλήσει, δεν πληρώθηκαν αυτά, εξακολουθούσαν να είναι κόκκινα. Έχουν πουλήσει σε τρίτους, σε εισπρακτικές εταιρείες, σε φαντ, σε οτιδήποτε. Σε φαντ. Λοιπόν, και έχουν φύγει από τον ισολογισμό τους περίπου στα 75 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι, περίπου ευρώ. 116 ήταν, 58 είναι. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, παρόλα αυτά, στα βιβλία υπάρχει μία πολύ καλύτερη κατάσταση από το 2016 σε σχέση με το 2021. Παρόλα αυτά όμως, και σήμερα εξακολουθούν να έχουν 50 δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινα δάνεια τράπεζες και από τα υπόλοιπα δάνεια που τρέχουν, που δεν είναι κόκκινα, το 30% δεν εξυπηρετείται ακόμα και σήμερα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ναι μεν έχει βελτιωθεί η εικόνα στις καταθέσεις, από την άλλη όμως, είναι πολύ δύσκολο, διότι όταν πάμε να πάρουμε ένα δάνειο και όλο αυτό το διάστημα, κάποιοι οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνεια θεωρούνται κακοπληρωτές. Αντίστοιχα όμως, όλοι μας γνωρίζουμε και έχουμε συγγενείς μας, φίλους που είχαμε μπει και ήμασταν εγγυητές δανείων. Οπότε, παράλληλα και εγγυητές, εάν ο αρχικός κάτοχος δανείου δεν μπορούσε να αποπληρώσει και ο εγγυητής έχει πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας φαύλος κύκλος. Πάνω από το 60-65% του ελληνικού πληθυσμού είναι σε εισαγωγικά κόκκινο. Γι' αυτό βλέπουμε κιόλας ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να χρηματοδοτήσουν οι τράπεζες, οι ιδιώτες,
γιατί είναι πολύ δύσκολο να βρουν κάποιον καθαρό μετά από όλη αυτή τη διαδικασία. Κύριε Θεοδωρίδη, μιλώντας πριν από λίγες ημέρες στην θέση σας εκεί, ήταν ο αξιότιμος πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα ο κ. Καπνοπόλης, με τον οποίο ανοίξαμε και μια συζήτηση για την οικονομία και κυρίως για τους επιχειρηματίες. Ο κ. Πρόεδρος, λοιπόν, ο κ. Καπνοπόλης, μου ανέφερε, μου είπε δηλαδή, και ο άνθρωπος σίγουρα το πιστεύει γιατί είναι αξιόπιστη η πηγή, ότι οι τράπεζες σήμερα χρηματοδοτούν τον Χ. Παπαδόπουλο, τον Χ. Θεοδωρίδη, ο οποίος έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία, και αφήνουν κάποιες άλλες εταιρείες οι οποίες έχουν όραμα, έχουν πρόγραμμα, έχουν ένα καλό σκεπτικό για επενδύσεις, και αυτές δεν χρηματοδοτούνται από τις τράπεζες. Εσείς ως οικονομολόγος και υπεύθυνος, βέβαια, και μάλλον άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει την παραγωγική διαδικασία, πιστεύετε σε αυτό? Δηλαδή, θα πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει αυτό το σκεπτικό? Δηλαδή, ο Θεοδωρίδης μπορεί να έχει 20 οικοδομές και ίσως δεν έχει ανάγκη να πάρει ένα δάνειο και το παίρνει ίσως για πλάκα. Ο Παπαδόπουλος, από την άλλη πλευρά, που δεν έχει 20 οικοδομές, αλλά έχει ένα εξαιρετικό πλάνο, μια επιχείρηση που θέλει να προοδεύσει, δεν έχει την δυνατότητα. Δεν υπάρχει μια ανισότητα μεταξύ δύο επιχειρηματιών? Κοιτάξτε, ανισότητα υπάρχει, αλλά οι τράπεζες δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα, είναι οργανισμοί οι οποίοι πρέπει πουλάνε από τις ουσίες χρήμα. Και για να πουλήσουν χρήμα θα πρέπει να βρούνε πελάτες οι οποίοι έχουν τα εχέγγυα, οι οποίοι θα μπορούν να πάρουν αυτό το χρήμα και να το επιπληρώσουν σε βάθος χρόνου. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε ζήσει την απόλυτη καταστροφή και στο τραπεζικό κομμάτι και στην οικονομία μας. Οι πληγές είναι ακόμα ανοιχτές από τα νούμερα που σας είπα. Ναι, μεν έχει βελτιωθεί η εικόνα σε επίπεδο καταθέσεων. Από την άλλη, όμως, οι τράπεζες εξακολουθούν, και μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ανεξάρτητες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία είναι ο ιδιοκτήτης των 4 μεγάλων συστημικών τραπεζών, μόνο το 2020 δάνεισε το τραπεζικό μας σύστημα 40 δισεκατομμύρια για να ανταπεξέλθει την κρίση. Ακόμα και το 2020. Άτοκα, φυσικά. Επομένως, οι κανόνες για να πάρεις δάνειο είναι πάρα πολύ αυστηροί, και φυσικά όσο πιο μεγάλος είσαι, τόσο πιο εύκολη πρόσβαση έχεις στο τραπεζικό τομέα. Οι μεγάλοι, λοιπόν, τα μεγάλα project είναι αυτά τα οποία θα πάρουν πάλι τη μερίδα του λέοντος, και φυσικά οι μικρομεσαίοι πάλι είναι εκτός αγοράς. Θα είναι στην απέξω. Γι' αυτό μίλησα για ανισότητα. Όταν μια μικρομεσαία επιχείρηση, κοιτάξτε κύριε Θεοδωρίδη, να μην κρυβόμαστε, το 50-48 περίπου από ό,τι λένε οι έρευνες των επιχειρήσεων της χώρας είναι μικρομεσαίες. Ωραία. Μεγάλες εταιρείες είναι πολύ λίγες στη χώρα μας, ίσως. Να μην μιλήσουμε για τα λέμε για να βγούμε σε νούμερα. Μικρομεσαίες σημαίνει ότι κάνουν κάτω από 1 εκατομμύριο ευρώ τζίρο σε ετήσια βάση. Μπράβο, ακριβώς αυτό. Έχουμε 500.000 εγγεγραμμένες εταιρείες στην Ελλάδα. Φανταστείτε ότι 250.000 κάνουν κάτω από 1 εκατομμύριο και απασχολούν 1-2-3 άτομα. Περίπου, αυτή είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση. Ναι, περίπου 48%. Αυτή, λοιπόν, η επιχείρηση είναι εκτός τραπεζικού δανεισμού. Μπράβο. Πείτε ότι αυτή η επιχείρηση έχει ένα εξαιρετικό business plan. Ωραία. Ότι θα βγάλω σήμερα το προϊόν Α, θα το πουλήσω στην Ιαπωνία, στην Κίνα, σε μεγάλες αγορές κτλ. Δεν πρέπει το τραπεζικό σύστημα να βοηθήσει αυτόν τον επιχειρηματή, αυτή την επιχείρηση? Κοιτάξτε, στο εξωτερικό. Ο ισχυρός κερδίζει πάντα. Ωραία. Το πρέπει όμως ένα σημείο. Είναι σχετικό. Λοιπόν, ναι, υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο, δεν θα είναι καλύτερο? Δεν μπορείς να ορίσεις, να βάλεις νόμους στις τράπεζες για το πού θα βάλουν δάνεια. Έχουν τους δικούς τους κανόνες και τα δικά τους κριτήρια. Αυτό που γίνεται. Υπάρχει όμως μια κεντρική εξουσία που αποφασίζει τους νόμους, κύριε Θεοδωρίδη. Η κεντρική εξουσία. Δεν κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Η κεντρική εξουσία δεν μπορεί υποχρεωτικά να επιβάλλει στις τράπεζες να δώσουν δάνεια. Λοιπόν, διότι μετά δεν είναι ανεξάρτητες οι τράπεζες, που δεν είναι έτσι κι αλλιώς. Αφού δεν είναι, λοιπόν, δεν είναι. Από εκεί και πέρα όμως, να δούμε γιατί δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα. Το σύστημα δεν λειτουργεί τα τελευταία 20 χρόνια. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως. Εννοείται με την οικονομική κρίση, κύριε Θεοδωρή. Και πριν την οικονομική κρίση. Μάλιστα. Κάποια στιγμή, βέβαια, βρεθήκαμε να δίνουν μέχρι και δάνεια για να πας διακοπές. Καλά, αυτές λοιπόν, καταναλωτικά δάνεια. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει, μιλάμε για τα επιχειρηματικά. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, υπάρχουν σιγά-σιγά, δειλά-δειλά, υπάρχουν funds, δηλαδή ιδιώτες που χρήζουν και λειτουργούν λόγω του ότι οι τράπεζες δεν παίζουν το ρόλο που έπρεπε στην ανάπτυξη της οικονομίας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι
χρηματοδοτούν επιχειρήσεις, μικρομεσαίες, οι οποίες έχουν καλά business plan, όχι όμως και με δάνεια και φυσικά με ιδιωτικές τοποθετήσεις στα μεταχικά τους κεφάλαια. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα και συνεχώς εξελίσσεται. Βέβαια η ανάπτυξη αυτή είναι πολύ αργή σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Και δεν μπορεί να αλλάξει άμεσα αυτό. Όταν χρειάζεσαι όμως, κύριε Θεοδωρίδη, άμεση ρευστότητα, έτσι, γιατί περάσαμε μια οικονομική κρίση δεκαετή. Αμέσως μετά, όταν πήγαμε λίγο να αναπνεύσουμε, ήρθε ένας COVID, ένα παγκόσμιο γεγονός, και φυσικά να μιλήσουμε για την Ελλάδα, έτσι. Αλλά αντιλαμβάνεστε τι πρόκειται να γίνει. Αυτό, πιστεύετε, το πλαίσιο αυτό το τοπίο το οικονομικό, είναι τρομερά δύσκολο να αλλάξει σε σχέση πάντα με τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία ανήκουμε. Μέσα στην κρίση άλλαξε κάτι το οποίο δούλευε σε πολύ λίγες χώρες και στην Ελλάδα. Το θέμα με τις μεταχρονολογημένες επιταγές. Mm-hmm. Επί της ουσίας αυτό ήταν μια άμεση χρηματοδότηση των τραπεζών. Όταν έδινες μια επιταγή και υποσχόσουν να πληρώσεις αυτή την επιταγή μετά από 3, 4, 5, 6 μήνες. Φυσικά μετά το 2010 κατέρευσε αυτή η αγορά. Βέβαια αυτή ήταν μια πηγή εσόδων και για τις τράπεζες, γιατί όταν εκταμείβες την επιταγή και την έσπαζες μέσα στον τραπεζικό λογαριασμό, πάντα η τράπεζα είχε και ένα ποσοστό. Ακριβώς. Από 5, 6, 7, 8% ανάλογα. Ναι, ναι. Λοιπόν, ανάλογα με τη συμφωνία και το ποσό. Θυμόμαστε όλοι στα τελευταία 10 χρόνια πόσες επιταγές διαμαρτυρηθήκανε. Παρ' όλα αυτά όμως, μετά από όλη αυτή την κρίση, βγήκε κάτι καλό. Ποιο είναι το καλό? Ότι πλέον δεν έχουμε το ρυθμό. Δηλαδή, όταν τώρα κόβονται επιταγές, συνήθως πληρώνονται. Διότι... Καλά το λέτε, κύριε. Συνήθως. Συνήθως. Καλά το λέτε. Υπάρχει το δεδομένο του ηρεσία. Έχει ομαλοποιηθεί λίγο η αγορά. Τα τελευταία όμως 30 χρόνια, επί της ουσίας, το καθεστώς των επιταγών λειτουργούσε σαν χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις. Χωρίς να έχουν πρόσβαση στην τράπεζα, έχοντας την επιταγή είχαν πρόσβαση. Και έτσι μπορούσαν να γυρίσουν. Αυτά όμως σιγά σιγά σταματάνε. Και θα γίνει όπως στο εξωτερικό. Οι επιταγές εκεί είναι ημερήσιες. Δεν είναι επιταγές ενός, δύο, τριών, πέντε, έξι μηνών. Φτάναμε να έχουμε επιταγές 12 μηνών. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Καλά, αυτό είναι και συμφωνία περισσότερο κυρίων, γιατί η επιταγή είναι επί τη εμφανίση. Αυτό λέει ο νόμος. Ωραία. Αντιλαμβάνομαι και το εις διαταγή, πάει να πει ότι έχεις τα χρήματα ήδη. Υπήρχε όμως ένας κανόνας. Εμπορικός κανόνας μεταξύ κυρίων, να το λέμε έτσι, και πήγαινες μετά από 2-3 μήνες για να έχεις κάποια ρευστότητα, τέλος πάντων, για να μπορέσεις να ανταποκριθείς. Πάντως οι τράπεζες, για να επανέλθουν και να κάνουν αυτό που, για το σκοπό που δημιουργηθήκανε, έτσι όπως εξελίσσεται η οικονομία, με το δεδομένο ότι θα έχουμε μία ανάπτυξη φυσιολογική τα επόμενα 4-5 χρόνια, θεωρώ ότι θα καθυστερήσουμε αρκετά για να μπουν σε ρυθμούς πριν από το 2010-2009. Χρηματοδοτήσεων. Μάλιστα. Για το ευρύ κοινό. Για κάποια προγράμματα ίσως θα υπάρξει κάποια χρηματοδότηση κτλ. Από εκεί και πέρα, πιστεύετε ότι είναι ένας τρόπος πίεσης, κύριε Θεοδωρίδη, ο πληστηριασμός? Είναι κάποιος τρόπος εκτόνωσης, αν χρωστάει κάποιος 100.000 ευρώ στην τύχη και το σπίτι του κάνει 130.000 ευρώ. Το δίνεις και ξεμπερδεύεις, να το λέω έτσι, να μην έχεις το άγχος της καθημερινότητας να σε παίρνει εις πρακτική, όχι ξέρεις έτσι, πολλές φορές και με απειλές. Πιστεύω ότι τα έχετε ακούσει αυτά. Ότι σε απειλούν, ότι αύριο σου παίρνουν το σπίτι κτλ. Όλα αυτά τα γνωστά τερτύπια των εισπρακτικών εταιριών. Πιστεύετε ότι αυτό θα σταματήσει κάποια στιγμή? Είναι καλό για τον πολίτη? Είναι καλό για την τράπεζα? Πώς το βλέπετε όλο αυτό? Ή σου παίρνουν το σπίτι και συνεχίζεις ακόμη να χρωστάς? Κοιτάξτε. Και δεν μπορείς να βρεις και το δίκιο σου, έτσι. Για να δούμε λίγο στατιστικά. Οι πληστηριασμοί το 2019 σε αιτήσια βάση ήταν 29.000 πληστηριασμοί. Δεν μιλάμε για πρώτη κατοικία. Μιλάμε για πληστηριασμούς. Επαγγελματικών ακινήτων, ίσως. Επαγγελματικών ακινήτων ή δεύτερα, τρίτα ακίνητα, όχι πρώτη κατοικία. Το 2020, λόγω κορονοϊού, κάναμε μόνο 4.000 πληστηριασμούς. Το 2021 προβλέπεται, νομίζω δεν θα πιάσουν το, έχουν ένα σχεδιασμό για 50.000 πληστηριασμούς. Από τα οποία τα 10.000 σπίτια θα είναι πρώτης κατοικίας. Τώρα.
Αυτό υποτίθεται ότι υπήρχε προστασία, κύριε Θεοδωρίδη. Ναι, η προστασία υπήρχε. Έχει καταργηθεί αυτή η προστασία. Από τον νόμο Κατσέλη. Ναι, μπράβο, ναι. Βέβαια, αυτός ο νόμος. Ο νόμος Κατσέλη, ναι. Ο νόμος Κατσέλη. Όλοι το ξέρουμε. Δημιούργησε μια τρομακτική στρέβλωση στην αγορά. Διότι επί της ουσίας, όταν εγώ παίρνω ένα δάνειο στεγαστικό, ναι, κάνω μια συμφωνία ιδιωτικού δικαίου εγώ με την τράπεζα. Προσημείωσε το κινήτο. Ναι. Κάνω όμως μια συμφωνία. Προσημειώνω ένα κίνητο για να το αγοράσω και η τράπεζα με διευκολύνει με τα χρήματα που δεν έχω εγώ. Και εμένα ποια είναι η υποχρέωσή μου? Να πληρώνω το μηνιαίο αντίτιμο, αυτό που έχω αποφασίσει. Λοιπόν, όταν όμως έρχεται μετά το κράτος κεντρικά και παρεμβαίνει νομοθετικά και καταργεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, εκεί πλέον έχουμε μεγάλη στρέβλωση στην αγορά. Οπότε τι συνέβη τότε? Για να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία, μπήκαμε σε ένα φαύλο κύκλο 5-6 ετών, όπου κανένας δεν πλήρωνε κανένα. Με αποτέλεσμα τα γνωστά προβλήματα που είχαν οι τράπεζες. Διότι κανένας δεν πήγαινε στο κησέ να πληρώσει το δάνειό του. Μάλιστα. Γιατί είχε. Την ομπρέλα του νόμου. Ακριβώς. Του κράτους. Λοιπόν, είναι σαν να βγει αύριο το κράτος να κάνουμε μια ιδιωτική συμφωνία εμείς και να έρθει το κράτος και να την καταλύσει. Μάλιστα. Θέλω, κύριε Θεοδωρή, να διακόψουμε κάπου. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά. Θα παραμείνουμε λίγο στους πληστηριασμούς και κυρίως πληστηριασμούς επαγγελματικών ακινήτων. Γιατί όταν όλα έχει μια μικρή βιοτεχνία και την πάρει, η τράπεζα εννοώ έτσι, αντιλαμβάνεστε ότι και αυτός και φτωχός θα είναι και θα διώξει και τον κόσμο που τέλος πάντων ίσως είχε. Λοιπόν, θα διακόψουμε κάπου εδώ. Κυρίες και κύριοι, πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε 4 με 5 λεπτά. Επιστρέφουμε αμέσως μετά να ακούσουμε και άλλο ενδιαφέροντο εδώ από τον οικονομολόγο, τον κύριο Παναγιώτη Θεοδωρή. Ασφαλής και συνεχής μετακίνηση με σύγχρονο στόλο οχημάτων και εξειδικευμένο προσωπικό. ΚΤΕΛ Χαλκιδικής. 60 χρόνια κοντά σας και συνεχίζουμε. Εναρχήν Λεμονιάδης. Στους πρόποδες του αγιασμένου όρους του Άθο, μπροστά στα πεντακάθαρα νερά του Αγίου Όρους, λιμνάζει απόλαυση από το 1957. Ρεστοράν Λεμονιάδης. Το πρώτο ρεστοράν που δημιουργήθηκε στην Ουρανούπολη. Και συνεχίζει να έρχεται πρώτος στις προτιμήσεις σας, γιατί είναι μπροστά στο κύμα. Γιατί σφραγίζει τη γεύση με ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά από ντόπια καΐκια. Αγιορείτικη κουζίνα με γνήσια και αγνά υλικά ντόπιας παραγωγής. Και φυσικά εκλεκτή και μεγάλη κάβα κρασιών. Σε ένα χώρο που σέβεται και ξέρει να εξυπηρετεί τους φιλοξενούμενούς του. Ρεστοράν Λεμονιάδης. Ανοιχτά όλη μέρα, κάθε μέρα, στον πεζό
πεζόδρομο της Ουρανούπολης Χαλκιδικής. Γιατί στους πρόποδες του αγιασμένου βουνού του Άθο είναι λογικό να συμβαίνει και το θαύμα της γεύσης. Όταν το τυρί φτιάχνεται στο χωριό, έχει το όνομά του. Χωριάτικο Καραγιάννη. Κατσικίσιο τυρί στην τζαντίλα με το παραδοσιακό σχήμα. Κατσικίσιο που έχει γεύση από χωριό. Με αυτό μεγάλωσαν και μεγαλώνουν γενιές και γενιές. Χωριάτικο Καραγιάννη. Διατηρεί την παράδοση. Επιστροφή κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας εδώ στο επίκεντρο, σύνδεση, πολύ σύντομη σύνδεση με τα προηγούμενα, απόψινός προσκεκλημένος, εκλεκτός προσκεκλημένος, ο οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων, ο κύριος Παναγιώτης Θεοδωρίδης. Κύριε Θεοδωρίδη, μείναμε πριν από λίγο στα ακίνητα, στους πληστηριασμούς των τραπεζών κλπ. Και γενικότερα το σύστημα που επικρατούσε και συνεχίζει να επικρατεί και σήμερα. Μείναμε στον νόμο Κατσέλη, γιατί όλοι έτσι το ξέρουμε. Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω καν και το νόμο ποιος είναι, ο ρυθμός του δηλαδή, το ξέρουμε νόμος Κατσέλη. Αυτό δεν βοηθάει, λέτε, την αγορά, δηλαδή καταργεί κάποια ιδιωτική συμφωνία μεταξύ ενός πελάτη και μιας τραπέζης. Θα μου το αναλύσετε αυτό και θέλω να μου πείτε περίπου αν έχετε υπόψη σας πόσα ακίνητα στη χώρα πάντα μιλάω, αφήστε τώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως δεν μας αφορά, στην Ελλάδα ανήκουν σε τράπεζες αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Θεοδωρή, τι στοιχεία έχετε? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή πάνω από 1 εκατομμύριο ακίνητα είναι προσημειωμένα για εξασφαλίσεις σε κόκκινα δάνεια. Ακόμα και σήμερα, δηλαδή στα 50 δισεκατομμύρια έχουμε περίπου 1 εκατομμύριο ακίνητα. Το 20 με 25% αυτών των δανείων και ακινήτων δεν υπάρχει λύση, δεν θα πληρωθούν ποτέ. Αυτό είναι ένα γεγονός. Τώρα, όσον αφορά τον νόμο Κατσέλη, έτσι κι αλλιώς από το 2019 το 2020 έχει καταργηθεί, μετά από 8-9 χρόνια. Η στρέβλωση έχει ήδη γίνει. Αυτό που ήταν να γίνει έχει συνέβη. Αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, για το 2022 προβλέπεται να βγουν 10.000 κατοικίες, πρώτης κατοικίας σε πληστηριασμό. Το 21 λέτε? Το 22. Α, το 22, το 22 η πρόβλεψη. Παρ' όλα αυτά όμως, έχει γίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος. Από 1η-1η του 2021 και μετά με το νόμο Σταϊκούρα, υπάρχει ο νέος πτωχευτικός κώδικας. Ναι, αυτό τι είναι ακριβώς, πώς μπορούμε να το αναλύσουμε? Θα σας πω. Ποιον μπορεί να βοηθήσει αυτό? Και ο εξοδικαστικός συμβασμός οφειλών. Όλα αυτά πλέον είναι αυτόματα. Ο νέος πτωχευτικός κώδικας είναι πολύ σημαντικός διότι λύνει ένα πρόβλημα το οποίο στην Ελλάδα το δύσκολο είναι να κλείσεις μια επιχείρηση. Σωστά, ναι. Αυτό το γνωρίζουμε. Εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Είναι τόσο μεγάλη η γραφειοκρατία που ποτέ δεν μπορούσες και όταν οφείλεις, έχεις χρέη σε εφορία, εύκα κτλ. Και τράπεζες. Δύσκολο, δύσκολο. Λοιπόν, ο νέος πτωχευτικός κώδικας λοιπόν δίνει τη δυνατότητα σε προβληματικούς, που είναι το 50% των προβληματικές επιχειρήσεις. Προβληματικές επιχειρήσεις και επιχειρηματίες, τους δίνει λύση όπου μπορούν ανάλογα τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν και ανάλογα τις οφειλές που έχουν, στη χειρότερη περίπτωση να μπορούν να συμψηφίσουν το ακίνητό τους με την οφειλή, που πολλές φορές λέμε να φύγει από πάνω μου και να μην οφείλω τίποτα, που δεν γίνεται ποτέ. Να ηρεμήσω, αυτό που σας είπα πριν. Λοιπόν, ο νέος πτωχευτικός κώδικας δίνει αυτή τη δυνατότητα και όχι μόνο αυτό, διότι εάν εμείς είχαμε πάντα το ταμπού
ότι αν πτωχεύσεις είσαι εκτός αγοράς. Λοιπόν, στις αναπτυγμένες οικονομίες, Αμερική, Ευρώπη, μπορείς να έχεις πτωχεύσει 10 φορές και να συνεχίσεις επαγγελματικά και επιχειρηματικά. Στην Ελλάδα ισχύει αυτό, κύριε Θεόδωρε? Στην Ελλάδα όχι, δεν ισχύει. Αυτό σας είπα. Λοιπόν, με το νέο πτωχευτικό κώδικα, ναι, φιλοδοξούμε να ισχύσει. Έτσι. Γιατί θα το δούμε στην πράξη. Θα το δούμε στην πράξη. Θα το δούμε στην πράξη. Οπότε, έχετε εμπιστοσύνη σε αυτό εσείς, κύριε Θεοδωρίδη, με την εμπειρία που έχετε και μόνο βλέπετε στη χώρα? Δεν είναι θέμα αν έχω εμπιστοσύνη. Νομοθετικά τα πράγματα είναι εκεί που πρέπει να είναι. Από εκεί και πέρα θα δούμε πόσες επιχειρήσεις θα μπουν. Στην πράξη θα φανεί πόσο αποτελεσματικό είναι αυτό. Τώρα, παράλληλα, υπάρχει και ο εξοδικαστικός συμβιβασμός οφειλών, όπου πλέον αυτό έχει ανοίξει από τον Ιούνιο του 2021. Είναι όλο αυτόματο, αυτοματοποιημένο. Είναι για ανθρώπους, είτε επιχειρήσεις είτε ιδιώτες, που οφείλουν στην εφορία, στα ταμεία και στις τράπεζες. Και αυτό υπολογίζει αυτόματα μπαίνοντας μέσα, κάνοντας την αίτηση. Εδώ βέβαια θέλει να έχεις ένα λογιστή σύμβουλο, δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου, διότι ζητάει κάποια οικονομικά στοιχεία. Είναι όλα συνδεδεμένα με την ανεξάρτητη αρχή και τις φορολογικές αρχές. Οπότε μπαίνοντας μέσα, επί της ουσίας, το σύστημα υπολογίζει τα περιουσιακά σου στοιχεία από το ε9, υπολογίζει τα εισοδήματά σου, τα τελευταία 10 χρόνια, βλέπει τις οφειλές σου στις τράπεζες, κάρτες, τα πάντα, δίνεις το OK να ελέγξουν, το βλέπουν, βλέπει τις οφειλές σου στην εφορία και σου προτείνει αυτόματα και λέει ότι βάσει των στοιχείων σου εσύ μπορείς να πληρώνεις 100 ευρώ το μήνα. Και κουρεύει τόκους και ενδεχομένως κουρεύει και φορολογικά προστήματα έως και 70% ανάλογα τα εισοδήματά σου. Αυτό σου δίνει μια δεύτερη ευκαιρία και αυτό θα εντάξει ένα τρομακτικό ποσοστό ανθρώπων και όσοι δεν το ξέρουν πρέπει να πάνε να το δούνε αυτό, γιατί δεν διαφημίστηκε πάρα πολύ, το είπανε λίγο τα κανάλια τότε το καλοκαίρι. Αλλά πολλοί κόσμος από συζητήσεις που κάνω δεν το γνωρίζει αυτό. Αυτό μέχρι πότε ισχύει, κύριε Θεοδωρίδη? Αυτό ισχύει συνεχώς. Συνεχώς. Δεν έχει όριο, δηλαδή. Δεν έχει λήξη. Λοιπόν, είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Κύριε Θεοδωρίδη, με λίγα λόγια, μια εφιστάμενη επιχείρηση, όταν μπει στον εξοδικαστικό συμβιβασμό ή στον νέο πτωχευτικό κώδικα, η εταιρεία Παπαδόπουλος. Ωραία, το δικό μου. Εάν η εταιρεία λειτουργεί, μπράβο, θα μπει στον εξοδικαστικό. Εάν η εταιρεία δεν λειτουργεί και έχει προβλήματα, θα μπει στον πτωχευτικό. Πληρώνει τα χρέη της κανονικά βάσει όλων αυτών. Εξακολουθεί να δουλεύει η εταιρεία ή φυσικά. Ο επιχειρηματίας είναι ένας αποτυχημένος ο οποίος δεν μπορεί να κουνηθεί? Εάν μπει στο πτωχευτικό. Στο νέο πτωχευτικό και στον εξοδικαστικό. Λοιπόν, εκεί επί της ουσίας θα συμψηφίσει τα ακίνητά του με τις οφειλές του και θα ξεκινήσει μια επόμενη μέρα. Θα βγει από την τηρεσία κτλ. Μπορεί δηλαδή να δουλεύει ο επιχειρηματίας κανονικά ο άνθρωπος. Μετά να δουλέψει με ένα άλλο σχήμα, με μια καινούργια εταιρεία. Ναι, γιατί μέχρι τώρα ξέραμε, κύριε Θεοδωρίδη, ότι έκανε πτώχευση, ήσουν τελειωμένος. Τα θυμάστε, τα γνωρίζετε, κύριε. Είσαι τελειωμένος. Πολύ καλά. Διότι σε αποκλεί το τραπεζικό σύστημα και οτιδήποτε άλλο. Θεωρητικά, μετά από αυτό δεν θα είσαι αποκλεισμένος. Θα έχει μια περίοδο 2-3 ετών και μετά θα μπορεί να επανέλθει στη φυσιολογική σου επαγγελματική δραστηριότητα. Τώρα, για εταιρείες όμως, αυτές είναι εταιρείες που έχουν ήδη κλείσει. Οι περισσότερες εταιρείες που ξέρουμε στην Ελλάδα είναι που έχουν προβλήματα, έχουν μπλοκαρισμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, χρωστάνε την εφορία. Και λόγω γραφειοκρατίας δεν μπορούν να κλείσουν. Στη δόση. Εδώ τώρα σου δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσεις μέχρι 240 δόσεις, δηλαδή για 20 χρόνια, και στο τραπεζικό κομμάτι να πληρώσεις, να αποπληρώσεις δάνεια μέχρι 40 χρόνια. Κάποιοι δεν θα ζουν σε τόσο διάστημα. Παρ' όλα αυτά, σου κουρεύει τους τόκους, σε βάζει σε μία μακροπρόθεσμη, σε ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που κάνει πιο εύκολη. Γιατί πολλές φορές κάνουμε ρύθμιση, σου λέει 12 μήνες. Αν χρωστάς πολλά χρήματα, δεν μπορείς να πληρώσεις τον πρώτο μήνα. Δεν μπορείς να πληρώσεις, κύριε Θεοδωρίδη. Εδώ λοιπόν αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει όλοι να εκμεταλλευτούν. Συμφωνώ μαζί σας. Αν κάποιος ιδιώτης, απλός επιχειρηματίας, έτσι, έχει ένα χρέος στην εφορία. Ξέρω εγώ, στην τύχη τώρα τα νούμερα, ξέρω εγώ 10.000 ευρώ. Και πάει ο άνθρωπος, ο επιχειρηματίας με την ταυτότητά του, στον εφοριακό, στην εφορία, στη ΔΟΗ που ανήκει. Και πει: γεια σας, θέλω να κάνουμε έναν διακανονισμό, διότι δεν έχω να σας πληρώσω τώρα. Μακάρι τα είχα να τελειώναμε. Έτσι, όλοι αυτό λένε που μας ακούνε τώρα. Μακάρι τα είχαμε να τελειώναμε.
Η εφορία σου λέει 12 δόσεις. Όταν τους εξηγήσω όμως ότι δεν μπορώ να πληρώσω 12 δόσεις, μπορείς να μπεις στις 240 που λέτε. Μπορείς. Γιατί πολλοί, πολλές δω, κύριε Θεοδωρίδη, δεν το κάνουν ή δεν το ξέρουν. Όχι, όχι. Πλέον δεν πας σε κανένα εφοριακό, είναι όλα αυτόματα. Ναι. Λοιπόν, μπαίνεις μέσα, καταγράφεις με το λογιστή σου, μπαίνεις στον συμβιβασμό, βάζουν ό,τι εφυλές μπορείς να φανταστείς που θα σου βρούνε, μπορεί να τις έχεις ξεχάσει και εσύ πριν από 20. Το σύστημα τα βγάζει όλα. Ναι. Και από εκεί πέρα σου κάνει ένα γενναίο κούρεμα ανάλογα τα περιουσιακά σου στοιχεία και μία ρύθμιση πάνω από 200 δόσεις. Από εκεί και πέρα, εάν δεν μπορείς να πληρώσεις και αυτό, σημαίνει ότι εντάξει, δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις στην αγορά. Μάλιστα. Πιστεύετε θα βοηθήσει αυτό τις επιχειρήσεις? Αυτό θα βοηθήσει σίγουρα. Εσείς, εσάς σας κάλεσε κάποιος, ίσως πελάτης σας, ίσως φίλος σας, με τις γνώσεις που έχετε, να τον βοηθήσετε? Και τι ποσοστό είναι αυτό, κύριε Θεοδωρίδη? Γιατί είπατε δεν το γνωρίζουν πολύ, γι' αυτό σας ρωτώ. Εντάξει, στο δικό μου χώρο το γνωρίζουν. Για το δικό σας χώρο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλοί ιδιώτες που δεν το γνωρίζουν. Δεν έχουν μπει τη διαδικασία γιατί δεν τους το έχει πει κάποιος. Είναι επιβεβλημένο και για τους επιχειρηματίες και για τους ιδιώτες να μπουν, οι οποίοι έχουν χρέη, ανεξάρτητα το ύψος των χρεών, γιατί μπορεί να έχεις και κούρεμα έως 70%, όχι στους τόκους, στην πραγματική οφειλή. Εκτός αν είναι ΦΠΑ. Αν είναι ΦΠΑ, το οποίο θεωρείται φόρος ο οποίος έπρεπε να δώσεις, εκεί δεν έχεις κανένα κούρεμα, έχεις κούρεμα στους τόκους, όχι όμως στο πραγματικό κεφάλαιο. Οι επιχειρηματίες όμως οι οποίοι είχε έρθει ο έλεγχος, τους βάλαν διοικητικά προστήματα και ξέρετε και αυτά, η κότα γέννησε το αυγό με τους τόκους και τα λοιπά, αυτά μπορούν να κουρευτούν μέχρι 70%. Είναι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνω ότι δηλαδή, θα βοηθηθούν λέτε οι επιχειρήσεις αυτές και θα πάρει μπρος η οικονομία. Πώς το βλέπετε? Δηλαδή πείτε ότι γίνονται αυτά και ισχύουν και υπάρχει ενδιαφέρον από τους επιχειρηματίες και τους ιδιώτες. Θα πάρει μπρος, λέτε, η οικονομία? Γιατί μετά είπατε, εδώ κύριε Θεοδωρίδη, μετά είπατε απεσιόδοξα τώρα. Θα πάρει μπρος η οικονομία ξέρω σε 10-15 χρόνια. Όχι, καλύτερο, δεν είπα αυτό. Είπα ότι οι τράπεζες θα ανοίξουν την κάνουλα γενικώς. Και αυτό ανάπτυξη μετά δεν από είναι μία... οικονομική. Εντάξει, είναι ανάπτυξη, αλλά η ανάπτυξη δεν γίνεται μόνο με δανεικά. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Εμείς θεωρούμε ότι η ανάπτυξη να παίρνουμε χρήματα και να μην πληρώνουμε κανέναν. Τα τελευταία δύο χρόνια. Βέβαια, δύσκολα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια έχουν έρθει χρήματα από το εξωτερικό, δεν λέω από τον τουρισμό, γιατί αυτά είναι χρήματα τα οποία έρχονται χρήματα σε επενδύσεις. Πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί από ξένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, και όχι για να αγοράσουν ακίνητα, για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Άρα, βλέπουμε αυτή η αποκέντρωση, αυτό το σύστημα το οποίο πλέον μπορείς με ένα πάτημα ενός κουμπιού να λύνεις λύσεις και να μειώνεις τη γραφειοκρατία, δουλεύει υπέρ της οικονομίας. Βλέπουμε, έρχονται ξένες εταιρείες, ανοίγουν εταιρείες εδώ, μπορείς να ανοίξεις πολύ εύκολα μια εταιρεία στην Ελλάδα και να την κλείσεις. Λοιπόν, αυτό είναι υγεία όταν έρχονται χρήματα από το εξωτερικό και γίνονται θέσεις εργασίας. Και στην πόλη μας έχουν γίνει από μεγάλες επιχειρήσεις, πολυεθνικές. Ναι. Pfizer και Pfizer, τα λοιπά, μεγάλη και, τα λοιπά. Και στην Αθήνα. Επομένως. Και το τεχνολογικό πάρκο που γίνεται τώρα είναι μια εξαιρετική επένδυση για την πόλη. Αυτό, για την Βόρεια Ελλάδα. Αυτό προσφέρει θέσεις εργασίας, όχι φτηνού εργατικού, δηλαδή δεν είναι θέσεις εργασίας των 600-700 ευρώ, είναι θέσεις εργασίας 2.000-3.000. Είναι άτομα τα οποία. Εξειδικευμένες θέσεις. Εξειδικευμένα, τα οποία είχαν φύγει στο εξωτερικό και αρχίζουν να έρχονται πίσω. Λοιπόν, αυτό με δεδομένο ότι έχει δυναμώσει και το τραπεζικό σύστημα, δεν είναι βέβαια στη θέση ακόμη να εκτελέσει το ρόλο του. Έτσι, γιατί τα προβλήματα, τα συσσωρευμένα που έχει τα τελευταία 10 χρόνια είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό είπα ότι αυτό θέλει χρόνο. Κύριε Θεοδωρίδη, πώς σχολιάζετε το γεγονός της μεταφοράς πολλών εταιριών, εδρών εταιριών, σε γειτονικές χώρες και κυρίως Βουλγαρία, Σκόπια κλπ. Αυτό δεν είναι μια αιμορραγία οικονομική, λέτε? Κοιτάξτε, αυτό υπήρχε για φορολογικούς λόγους. Ναι. Μέχρι και το 2008-2009. Ναι. Από τότε τα στοιχεία δείχνουν ότι, μετά ήρθε η κρίση φυσικά, τα Σκόπια, ο φορολογικός συντελεστής είναι 10%, αλλά είναι οι επιχειρήσεις που πήγαν εκεί είναι πάρα πολύ λίγες και αυτές ήταν πριν το 2000. Mm-hmm. Στη Βουλγαρία είχαμε επιχειρήσεις οι οποίες πήγαν
Και υπήρχαν πολλές. Και εταιρείες που στηθήκανε πολλές μέχρι το 2008-2009 και φυσικά τιμολογούσαν και στην Κύπρο κτλ. Αυτά όμως τώρα από το 2014 και μετά, λόγω του ότι όλες οι χώρες του κόσμου επικοινωνούν, οι φορολογικές αρχές όλων των χωρών επικοινωνούν μεταξύ τους, άρα είτε έχεις χρήματα, το αφημί σου είναι στη Βουλγαρία, είτε στην Ελλάδα, είτε σε 100 χώρες του κόσμου, πλην της Αμερικής. Λοιπόν, επομένως δεν μπορεί να ξεφύγει κανένας. Και με το δεδομένο ότι πλέον μειώνεται η φορολογία στην Ελλάδα, είχαμε μία έξαρση από το 2015, οι φορολογικοί συντελεστές είχαν ανέβει γιατί, για τα γνωστά προβλήματα με τα ελλείμματα. Αυτή τη στιγμή όμως οι φορολογικοί συντελεστές κάθε χρόνο μειώνονται και βλέπουμε από τα επιμελητήρια τις εταιρείες, τον αριθμό εταιρεών που ανοίγουν καινούργιες. Και τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά. Μάλιστα. Πιστεύετε δηλαδή ότι δεν είναι καλό πλέον κάποιος Έλληνας επιχειρηματίας? Γιατί είδαμε κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, κύριε Θεοδωρή, επειδή είναι κοντά, να το λέμε έτσι, πήραν δεκάδες, εγώ τουλάχιστον. Εκατοντάδες, χιλιάδες. Δεκάδες ξέρω μόνο εγώ, φανταστείτε. Ναι, το θέμα είναι ότι όταν εδώ είχες φορολογική επιβάρυνση 60% και μπορούσες με 10-15 να το κάνεις, φυσικά έφευγες. Αυτή τη στιγμή όμως, εάν έχεις παραγωγική διαδικασία εκεί, καλώς. Αν δεν έχεις, πλέον δεν έχει νόημα να το κάνεις. Θέλω να διακόψουμε εδώ, κύριε Θεοδωρίδη, και αμέσως μετά, με τις γνώσεις που έχετε και την εμπειρία που έχετε, να δούμε, θα ήθελα πολύ σύντομα να δούμε, κυρίως εδώ για την Μακεδονία, εδώ την Βόρεια Ελλάδα, που περισσότερο δραστηριοποιήσετε και εσείς, έχετε έδρα τη Θεσσαλονίκη, να μου πείτε με την εμπειρία σας ποια επιχείρηση, μάλλον ποιο είδος επιχείρησης θα μπορούσε να αποδώσει σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε και βιώνουμε καλύτερα οικονομικά, που μπορεί να δώσει ίσως και θέσεις εργασίας. Θα τα πούμε όμως αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, σε 4 λεπτά επιστροφή εδώ για να ολοκληρώσουμε και την σημερινή πολύ ενδιαφέρουσα οικονομική εκπομπή μας. Ασφαλής και συνεχής μετακίνηση με σύγχρονο στόλο οχημάτων και εξειδικευμένο προσωπικό. ΚΤΕΛ Χαλκιδικής. 60 χρόνια κοντά σας και συνεχίζουμε. Όταν το τυρί φτιάχνετε στο χωριό, έχει το όνομά του. Χωριάτικο Καραγιάννη. Κατσικίσιο τυρί στην τζαντίλα με το παραδοσιακό σχήμα. Κατσικίσιο που έχει γεύση από χωριό. Με αυτό μεγάλωσαν και μεγαλώνουν γενιές και γενιές. Χωριάτικο Καραγιάννη. Διατηρεί την παράδοση.
Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας να ολοκληρώσουμε και σήμερα σύνδεση με τα προηγούμενα οικονομικά θέματα. Απόψινός προσκεκλημένος ο κύριος Παναγιώτης Θεοδωρίδης, οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων. Κύριε Θεοδωρίδη, η τελευταία μου ερώτηση για να το κλείσουμε είναι, το είπα πριν για τους τηλεθεατές, αλλά τώρα περιμένω τη δική σας απάντηση. Ζείτε στην Μακεδονία. Δραστηριοποιήσετε περισσότερο στη Βόρεια Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα βεβαίως, αλλά η έδρα σας είναι στη Θεσσαλονίκη. Τι θα προτείνατε σε έναν, να το πω, έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος είναι σήμερα 25-26 ετών, τέλειωσε τις σπουδές του, αν είναι άντρας, τέλος πάντων τέλειωσε και το στρατιωτικό του κλπ. Τι θα του προτείνατε να κάνει, ποιο είδος επένδυσης θα του προτείνατε να κάνει? Λέγεται παραγωγή, λέγεται παροχή υπηρεσίας, λέγεται αγροτικό προϊόν, δεν ξέρω. Τι θα προτείνατε εσείς? Πρέπει να δούμε λίγο την γεωγραφία των επιχειρήσεων στη Βόρεια Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια. Επί της ουσίας, εμείς θυμόμαστε και λόγω ηλικίας την εποχή του βιοτέχνη. Του βιοτέχνη. Η πρώτη, η βιοτεχνική επανάσταση, ας πούμε. Σωστά. Δεκαετία 70-90. Σωστά. Η Φαντά και Ρούχα είχαμε τότε πολλά, κύριε Θεοδωρή. Τα οποία όλα μετακομίσανε μετά στις βαλκανικές χώρες. Πολλά κλείσανε και όσα μείνανε έφυγαν μετά το 90. Σε βαλκανικές χώρες. Την αποβιομηχανοποίηση, κάποιες σοβαρές βιομηχανίες που είχαμε στην περιοχή, οι οποίες τη δεκαετία του 90 κλείσανε. Καπνού, Γάλακτος κλπ. Τα γνωρίζουμε. Λοιπόν, άρα τα τελευταία 20 χρόνια η Θεσσαλονίκη δεν είχε βιοτεχνία, δεν είχε βιομηχανία, δεν είχε εφοπλισμό. Ο εφοπλισμός είναι κάτω. Άρα τι είχαμε εδώ? Είχαμε εστιατόρια, καφετερίες, συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους, ιδιωτικούς υπαλλήλους. Και Λιανοπούλη. Αυτή ήταν η οικονομία γενικώς της Θεσσαλονίκης και της γύρω περιοχής. Αρχίζει να εξελίσσεται. Δεν μιλάω για Θεσσαλία, γιατί εκεί υπάρχει βιομηχανία, και δεν μιλάω για κάποιες βιομηχανικές ζώνες στην Αθήνα. Όχι Αθήνα. Δράμα, Ξάνθη, Σέρες κτλ. Αυτή τη στιγμή. Εκεί, παρένθεση τώρα, γίνανε κάποιες επενδύσεις εκεί. Έχουν γίνει μονάδες. Ναι, και ακόμη, ναι, και ακόμη κάποια κτίρια όμως, κύριε Θεοδωρή, ακόμη υπάρχουν και φαντάζονται. Σίγουρα. Από κάποια αναπτυξιακό στον όμως τι είχαμε τότε. Επομένως, το επιχειρηματικό τοπίο αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα, αν υπολογίσουμε ότι σήμερα το ΑΕΠ της χώρας θα προσεγγίσει τα 200 δισεκατομμύρια, στο τέλος του 22 ξανά, το 80% της δραστηριότητας είναι στο λεγανοπέδιο και μόνο το 20% είναι εδώ. Σωστό αυτό. Λοιπόν, επομένως. Δυστυχώς λέω εγώ. Δυστυχώς αυτό είναι. Λοιπόν, εμείς τα νούμερα βλέπουμε. Σωστά. Αυτό που πρέπει να κάνει ένας νέος είναι καταρχήν να έχει γνώση, να αποκτήσει γνώση στο αντικείμενο που του αρέσει. Γιατί είχαμε μάθει στα εύκολα. Να πάρουμε ένα πτυχίο, εμείς θεωρούσαμε παίρνοντας ένα πτυχίο, σταματάει εκεί η διαδικασία απόκτησης γνώσης και λύσαμε το πρόβλημα. Πανάκια. Πήραμε ένα μισθό και τελειώσαμε. Αν δεν ενημερώνεσαι, κύριε Θεοδωρίδη, λοιπόν, τίποτα δεν γίνεται. Είτε έχεις πτυχίο είτε δεν έχεις πτυχίο. Συνεχή ενημέρωση. Υπάρχει μια συνεχή ιδέα και συνέχεια πρέπει να γνωρίζει καινούργια πράγματα για να είσαι ανταγωνιστικός σε αυτό που κάνει. Πολύ σωστά. Άρα το πρώτο πρέπει να κάνει ο νέος είναι συνεχώς. Και αυτό είναι εύκολο πλέον με την τεχνολογία. Η τεχνολογία, ίντερνετ. Είναι εύκολο να συμβεί. Από εκεί και πέρα. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό που δεν κάνουμε είναι ότι πλέον άρχισε να γίνεται και εδώ ότι τα πανεπιστήμια μας δεν είχαν ποτέ, δεν ήταν συνδεδεμένα με την πραγματική οικονομία. Τελειώναν τα παιδιά, είτε είναι οικονομικά, είτε είναι φυσική, χημεία κτλ. Και δεν δουλεύανε ποτέ στην παραγωγική διαδικασία. Πλέον αρχίζει, γίνεται και εδώ, στο εξωτερικό γίνεται κατά κόρον. Τον τελευταίο χρόνο, όταν θα πας να πάρεις πτυχίο, υποχρεωτικά πας κάνεις μία εκπαίδευση σε μια επιχείρηση. Άρα πρέπει. Πρακτική το λέμε, ας πούμε. Πρακτική. Λοιπόν, γίνεται και εδώ τώρα. Ναι. Αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσεις καινούργια πράγματα στην πράξη και να εφαρμόσεις ουσιαστικά τις γνώσεις. Και να δεις γιατί κάθε επάγγελμα ή κάθε επιστήμη έχει πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Ο οικονομολόγος έχει 100 διαφορετικές δουλειές που μπορεί να κάνει. Δεν ξέρεις ότι τελειώνοντας τι απ' όλα θα σου προσεγγίσει το ενδιαφέρον. Μπαίνοντας όμως στην πραγματική οικονομία, το καταλαβαίνεις. Θεωρώ ότι εγώ πιστεύω στους νέους. Βλέπω ότι
και διαβάζουν και ακούνε και έχουν και προσπαθούν. Και με το δεδομένο ότι έρχονται μεγάλες επιχειρήσεις και πολυεθνικές και στη Βόρεια Ελλάδα, αυτό δημιουργεί κίνητρο στο νέο να αποκτήσει επιπλέον γνώση, να γίνει ανταγωνιστικός και έτσι θα βελτιωθεί γενικότερα το επιχειρήν. Το επιχειρήν στη Βόρεια Ελλάδα. Κύριε Θεοδωρίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Να είστε καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Και ξέρετε, αυτά τα επιμέρους, δηλαδή περισσότερο για τον κόσμο, ο νέος πτωχευτικός που είπαμε, τα στοιχεία που μας δώσατε, το τι μπορεί να πράξει ένας επιχειρηματίας για να συνεχίσει την επαγγελματική του δραστηριότητα και να μην θεωρείται καταστραμμένος. Όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Θεοδωρίδη. Κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερη τιμή και χαρά που μας παρακολουθήσατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 9 όπως κάθε μέρα. Ευχαριστώ ξανά και τον οικονομολόγο, τον κύριο Θεοδωρίδη. Καλό βράδυ σε όλους. We'll be right back.